Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση και το πνεύματί σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εν τες ημέρες εκείνες συνέλαβεν Ελισάβετ η γενή Ζαχαρίου και περιέκριβεν εαυτήν μήνας πέντε λέγουσα ότι ούτω μη πεποίηκεν ο Κύριος εν ημέρες εσ επίδεν αφελήν το όνειδος μου εν ανθρώπης. Εν δε το μηνύτο εκ του απεστάλιου Άγγελος Γαβρίλ υπό του Θεού εις πόλην της Γαλιλαίας η όνομα Ναζαρέτ προς παρθένων με μνηστευμένην ανδρή, ο όνομα Ιωσήφ εξήκου Δαβίδ και το όνομα της παρθένου Μαριάμ και εις ελθόν ο άγγελος προς αυτήν είπεν «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξιν». Η δε ειδούσα διαταράχθη επί το λόγο αυτού και διελογίζεται ο ποταπός ή ο σπασμός ούτως. Και είπε ο άγγελος αυτή, «Μη φοβού Μαρία, έβρες γαρ χάριν παρά το Θεό και ειδούσι λήψη εν γαστρή και τέξη ιών και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως έστε μέγας και Υιός υψίστου πληθήσετε και δώσει αυτό ο Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαβίδ του πατρός αυτού και βασιλεύσει επί των οίκων Ιακώβης τους αιώνας και της βασιλείας αυτού και έστε τέλος». Είπε δε Μαριάμ προς τον άγγελον, «Πώς έστε τούτο, επί άνδρα ου γινώσκω». Και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτή, «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψίστου επί σκιάσισι, διό και το γενόμενον εξού Άγιον κληθήσετε Υιός Θεού. Και ειδού Ελισάβε τη συγγενή σου και αυτή η συνηλυφία ιών εν γύρα αυτής και ούτως μην έκτωσε στην αυτή τη καλουμένη στήρα ότι ουκ αδυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα. Είπε δε Μαριά, ειδού η δούλη Κυρίου γέννητο μη κατά το ρήμα σου και απήλθεν απ' αυτής ο άγγελος. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Διαλογίζετο ποταπός ή ο σπασμός ούτως. Η Παρθένος, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, σε μια ομιλία του που έχει εις τον Ευαγγελισμό της πανυπεράγνου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Η Παρθένος, καθώς είδε και φοβήθηκε μήπως είναι κάποιος απατηλός άγγελος που παραπλανά τις απερίσκεπτες κατά το παράδειγμα της Εύας, δεν εδέχθηκε ανεξετάστος τον χαιρετισμό που της απίφθινε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ γυναιξή». Και μη γνωρίζοντας ακόμα καθαρός τον σύνδεσμο προς τον Θεό που ευαγγελιζόταν αυτός, τη συνάφεια, δηλαδή την κυοφορία
την ένωση της ανθρώπινης φύσης με τη Θεία Φύση μέσα στην άχρηστη κοιλία της υπεραγίας Θεοτόκου. Εταράχθηκε, λέγει με τον λόγο του, επιμένοντας σταθερά στην Παρθενία. Γνώριζε ότι είναι Παρθένος και διαλογιζόταν τι είδους ασπασμός είναι αυτός. Ποταπός ή ο ασπασμός ούτως. Από πού προέρχεται αυτός ο χαιρετισμός. Γι' αυτό και ο Αρχάγγελος διαλύει αμέσως τον θεοφιλή φόβο της και χαριτωμένης Παρθένου, γιατί υπάρχει και ο μισητός στον Θεό φόβος που πηγάζει από τον διάβολο. Η Παναγία μας είχε τον θεοφιλή φόβο, τον φόβο μη λυπήσει τον Θεό με κάποια αμαρτία. Μήπως και εξαπατηθεί, όπως εξαπατήθηκε η πρώτη Εύα από τον αρχαίκακο διάβολο. Γι' αυτό και διαλογιζόταν από πού να προέρχεται αυτός ο χαιρετισμός και διδάσκει και εμάς η Υπεραγία Θεοτόκος και τους άνδρες και τις γυναίκες που είναι περισσότερο εύπιστες να μην είναι, αλλά να εξετάζουν και να διακρίνουν τα πράγματα. Ο Αρχάγγελος αμέσως της διαλύει τον θεοφιλή φόβο, λέγοντάς της «Μη φοβήσαι Μαρία, διότι επέτυχες την χάρη του Θεού. Μη φοβού Μαριά μου, έβρες γαρ χάρη παρά το Θεό, βρήκες χάρη από τον Θεό». Ποια χάρη? Αυτή που είναι δυνατή μόνο σε Αυτόν που δύναται τα αδύνατα και φυλάχθηκε πρώτων αιώνων σε σένα μόνη. Ιδού, θα συλλάβεις τέκνο, αυτή είναι η χάρις. Θα συλλάβεις τον Υιόν και Λόγον του Θεού, ο οποίος θα λάβει από εσένα την ανθρώπινη φύση και θα γεννήσεις τον Θεόν, θα αναδειχθείς Θεοτόκος. Ακούοντας σύλληψη, λέγει, μη σκεφτείς καμιά αφαίρεση της Παρθενίας. Μη στενοχωρείσαι και μη ταράσσεσαι γι' αυτό. Διότι τούτο το «Ιδού θα συλλάβεις», λεγόμενο τότε προς αυτήν που ήταν Παρθένος, υπεδείκνυε πλέον την σύλληψη ως συνοδοιπόρο με την Παρθενία. Δεν θα χάσεις την Παρθενία σου. Θα αξιωθείς να γίνεις και μητέρα, αλλά και να παραμείνεις Παρθένος. «Ιδού, λοιπόν, θα συλλάβεις και θα γεννήσεις Υιόν», δηλαδή παραμένοντας όπως είσαι σήμερα και διατηρώντας ανέπαφη την Παρθενία σου, θα συλλάβεις έμβριο και θα γεννήσεις τον Υιόν του Υψίστου. Τούτο προβλέποντας και ο Ισαΐας πριν από πολλά χρόνια έλεγε «Ιδού η Παρθένος θα κυοφορήσει και θα γεννήσει Υιόν». «Ιδού η Παρθένος εγγαστρεί έξι και τέξεται Υιόν». Και πάλι λέγει «Προσήλθα προς την προφήτηδα». «Προσήλθον προς την προφήτην». Πώς λοιπόν ο προφήτης προσήλθε προς την προφήτηδα, ρωτάει ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς. Τι εννοεί με αυτό το λόγιο ο προφήτης Ισαΐας? Προσήλθε ο προφήτης στην Υπεραγία Θεοτόκο, η οποία είναι και αναδείχθηκε προφήτης, όπως τώρα ο Αρχάγγελος προς αυτήν. Έτσι προσήλθε και ο προφήτης στην Παναγία. Διότι αυτό που είδε τώρα αυτός, αυτό που είδε ο Αρχάγγελος δηλαδή, τούτο προείδε και προείπε εκείνους. Αυτό το ίδιο το προείδε και το προείπε ο προφήτης Ισαΐας. Το ότι η Παρθένος ήταν προφήτης που είχε προφητική χάρη θα το δείξει στον θέλοντα η Οδύτης, η οποία περιέχεται στο Ευαγγέλιο, η Οδύτης Θεοτόκου, κατά την οποία η Υπεραγία Θεοτόκος προφητεύει για τον εαυτό της. «Ιδού γάρ αποτουνήν
μακαριούσιμε πάσε γενέ. Προσήλθε λοιπόν, λέγει ο Ισαΐας προς την προφήτηδα, ασφαλώς με το προβλεπτικό πνεύμα και συνέλαβε τέκνο πριν έλθει ο πόνος των οδύνων. Εξέφυγε και γέννησε αρσενικό τέκνο. Ο δε αρχάγγελος λέγει προς αυτήν, θα γεννήσεις Υιόν και θα τον ονομάσεις Ιησούν, που ερμηνεύεται Σωτήρ, θα είναι δε Μέγας. Τέξει Υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν, ο ερμηνεύεται Σωτήρ, ούτως γαρ έστε Μέγας. Είπε πάλι και ο προφήτης Ισαΐας, θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός, εξουσιαστής, άρχον ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Ομοίως με αυτόν τώρα λέγει και ο αρχάγγελος, όπως τότε είπε, προείπε ο προφήτης, λέγει και τώρα ο αρχάγγελος Γαβρίλη. Αυτός θα είναι Μέγας και θα ονομαστεί Υιός Υψίστου. Πώς δε δεν είπε είναι Μέγας και Υιός Υψίστου, αλλά θα είναι και θα ονομαστεί? Αυτό συμβαίνει, απαντά ο Άγιος Γρηγόριος, διότι ομιλούσε περί του ανθρωπίνου προσλήματος του Χριστού. Ως Θεός, ο Χριστός είναι Μέγας και Υιός Υψίστου, αλλά και ως άνθρωπος θα είναι και θα ονομαστεί Μέγας. Ενώ συγχρόνως δηλώνει ότι και θα γνωστεί σε όλους, θα γίνει γνωστός σε όλους και από αυτούς θα κηρυχθεί ότι είναι τέτοιας λογής, Μέγας και Υιός Υψίστου, ώστε να μπορεί και ο Παύλος να λέγει «Ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκή, με σάρκα, εκηρύχθηκε στα έθνη, επιστεύθη στον κόσμο». Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εκηρύχθη εν έθνεση, επιστεύθη εν κόσμο. Αλλά λέγει επίσης, θα του δώσει ο Κύριος τον θρόνο του πατρός του Δαβίδ και θα βασιλεύσει στο γένος του Ιακώβ επί αιώνες και της βασιλείας του δεν θα υπάρξει τέλος. Αυτός δε το οποίο η βασιλεία ως αιωνία δεν έχει τέλος, είναι ο ίδιος ο Θεός. Αλλά αυτός έχει και πατέρα τον Δαβίδ. Πατέρα βέβαια κατά σάρκα, αφού η Παναγία μας είναι απόγονος του βασιλέως και προφήτου Δαβίδ. Επομένως είναι ο ίδιος και τέλειος Θεός, αλλά και τέλειος άνθρωπος. Αυτός που θα γεννηθεί είναι συγχρόνως Θεός και άνθρωπος. Υιός ανθρώπου της Παναγίας Θεοτόκου και Υιός Θεού. Ως άνθρωπος λαμβάνει την αδιάδοχη βασιλεία από τον Θεό Πατέρα, όπως είδε και προεξήγηλε και ο προφήτης Δανιήλ. Τι λέγει ο προφήτης αυτός? Παρατηρούσα, λέγει, έως ότου ετοποθετήθηκαν θρόνοι και κάθισε ο παλαιός των ημερών και ειδού κάποιος ως Υιός ανθρώπου ερχόταν επάνω στις νεφέλες του ουρανού και έφτασε μέχρι του παλαιού των ημερών και δόθηκε σε αυτόν η τιμή και η εξουσία και η βασιλεία αυτού είναι βασιλεία αιώνιος και δεν θα δοθεί σε άλλον βασιλέα. Εθεώρουν γαρ έως ου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθισε και ειδού ως Υιός ανθρώπου ερχόμενος επ' των εφελών του ουρανού και μέχρι του παλαιού των ημερών έφτασε και αυτό εδόθη η τιμή και η εξουσία και η βασιλεία αυτού, του Χριστού μας δηλαδή, βασιλεία αιώνιος και βασιλεία ετέρω ουχ υποληφθήσεται και δεν θα δοθεί σε άλλον βασιλέα. Θα προσπαθήσει και το τέκνο του διαβόλου, ο Αντίχριστος, να βασιλέψει. Αλλά δεν πρόκειται να πάρει τη βασιλεία του Χριστού. Θα του δοθεί να βασιλέψει για 3,5 χρόνια και μετά θα καταποδιστεί στην άβυσσο του πυρός του αιωνίου.
Ο Κύριος και Θεός μας Ιησούς Χριστός θα καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ και θα βασιλεύσει στο γένος του Ιακώβ. Γιατί βέβαια ο μεν Ιακώβ είναι πατριάρχης όλων των Θεοσεβών και δικός μας πατριάρχης, όχι μόνο των Εβραίων, αλλά και των καταπνεύμα Εβραίων, των καταπνεύμα Ιών Ισραήλ, όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών. Θα βασιλεύσει στο γένος μας, στην Εκκλησία δηλαδή, γιατί ο Πατριάρχης είναι Πατριάρχης όλων των Θεοσεβών. Ο δε Δαβίδ πάλι είναι ο πρώτος από όλους που εβασίλευσε Θεοσεβός μαζί και Θεαρέστος, εις τύπων Χριστού. Είναι προτύπωσης του Χριστού ο βασιλέας και προφήτης Δαβίδ, πρώτος που εβασίλεψε Θεοσεβός και Θεαρέστος. Εις τόπον Χριστού, εις τύπων Χριστού, ο οποίος Χριστός συνήνωσε σε μία αρχή ουράνια και αιώνια την Πατριαρχία και την Βασιλεία. Οι δε και χαριτωμένοι Παρθένος, μόλις ήκουσε από τον Αρχάγγελο τα τόσο εξαίσια και θεία λόγια, ότι ο Κύριος είναι μαζί σου και ειδού θα συλλάβεις και θα γεννήσεις Υιό, λέει, πώς θα μου συμβεί αυτό, γιατί δεν έχω σχέσεις με άνδρα. Πώς έστεμι τούτο, επί άνδρα ου γινώσκου, δίκαιη και εύλογη, δικαιολογημένη είναι η απορία της Θεοτόκου, γιατί αυτό που θα συνέβαινε σε αυτήν δεν είχε συμβεί ποτέ. Να γεννήσει αφού συλλάβει μία Παρθένος και να παραμείνει Παρθένος. Γι' αυτό και ρωτάει, απορεί και ζητάει εξηγήσεις. Αν και μου μεταφέρεις πολύ πνευματικό και ανώτερο σαρκικών παθών μήνυμα, από το άλλο μέρος, λέγει η Παναγία μας, μου αναφέρεις σύλληψη στη Δαστέρα και κυοφορία και το κετό. Προσθέτεις δε για τη σύλληψη και το ειδού. Πώς λοιπόν θα μου συμβεί τούτο, γιατί λέγει δεν έχω σχέσεις με άνδρα. Το λέγει αυτό η Παρθένος, ερμηνεύει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο θεολογικότατος, το λέγει όχι από απιστία, αλλά επειδή ζητούσε να μάθει κατά το δυνατόν πώς έχει το πράγμα. Γι' αυτό και ο Αρχάγγελος λέγει προς αυτήν, «Πνεύμα Άγιο θα έρθει σε σένα και δύναμη του υψίστου θα σε επισκιάσει». Γι' αυτό και το Άγιο που θα γεννηθεί θα ονομαστεί Υιός Θεού. «Αγία βέβαια είσαι εσύ», λέγει, «και χαριτωμένη Παρθένε, πνεύμα δε πάλι Άγιο θα έρθει σε σένα, που θα ετοιμάσει και καταρτήσει την θεοργία μέσα σου με υψηλωτέρα προσθήκη αγιασμού και θα σε επισκιάσει δύναμη υψίστου, η οποία συγχρόνως θα σε ενδυναμώνει και θα της επισκιάσεως εσένα και της συναφίας με τον εαυτό της θα μορφώνει την ανθρωπότητα ώστε το γενόμενο να είναι Άγιο, Υιός Θεού και δύναμης υψίστου, μορφωμένη κατά άνθρωπον. Το απόρριτο μυστήριο της ενανθρωπίσεως που τελεσιουργήθηκε μέσα στην υπεραγία Θεοτόκου, το Πνεύμα το Άγιο, η δύναμη του υψίστου, το ετελεσιούργησε. Αυτό της λέγει και ο Αρχάγγελος, αλλά δεν μπορεί να πει περισσότερα το πώς θα γίνει αυτό. Είναι αρκετό αυτό που λέγει, θα γίνει εκ Πνεύματος Αγίου. Και συνεχίζει ο Αρχάγγελος, «Εξάλλου ιδού και η Ελισάβετ συγγενή σου, που επέρασε όλον το βίο της στήρα, τώρα με τη βούληση του Θεού, να και άλλο μέγα και θαύμα, σε γυρατιά παραδόξους και οφορεί, διότι κανένα πράγμα δεν είναι αδύνατο για τον Θεό». Βέβαια αυτό που θα πραχθεί, θα τελεσιουργηθεί στην υπεραγία Θεοτόκο, είναι απείρως ανώτερο, ασυγκρίτως ανώτερο. Τι πράττει λοιπόν προς αυτά η χαριτωμένη Παρθένος,
η Θεία κατά την σύνεση και απαράμιλη, πάλι τρέχει προς τον Θεό και απευθύνεται προς Αυτόν με ευχή, λέγοντας προς τον Αρχάγγελο, «Αν όπως λέγεις, έρθει σε μένα Άγιο Πνεύμα για να με καθαρίσει περισσότερο και να με ενδυναμώσει να δεχθώ το σωτήριο έμβριο, αν με επισκιάσει δύναμη του υψίστου, που θα μορφώσει μέσα μου κατά άνθρωπον αυτόν που φέρει την μορφή του Θεού και θα δημιουργήσει άσπορη λοχεία, αν το γενόμενο θα είναι Άγιο και Υιός Θεού και Θεός και Βασιλεύς αιώνιος, βέβαια τίποτε δεν είναι αδύνατο για το Θεό. Αν συμβεί αυτό, ειδού εγώ, η δούλη του Κυρίου, ας γίνει σύμφωνα με το Λόγο Σου. Υπεραγία Θεοτόκος είναι το πρότυπο της υπακοής». Δεν θα μπορούσε να πει τίποτε άλλο, όχι γιατί είναι αναγκασμένη να μιλήσει έτσι, αλλά γιατί η αιρετή της ακριβώς αυτό υποβάλλει. «Ειδού η δούλη Κυρίου, εγώ είμαι πάντα η δούλη του Κυρίου, ας γίνει όπως είπες, αφού αυτό είναι το θέλημα του Θεού». Και έφυγε από εκεί ο άγγελος, αφού άφησε στη γαστέρα της τον ποιητή του σύμπαντος συνημένο με σώμα, και αφού με τη συνάφεια αυτή που εξυπηρέτησε προξένησε τη σωτηρία του κόσμου. Έτσι και ο Ισαΐας προεικόνησε ενεργώς με όσα αξιώθηκε ήδη μακαρίως να πάθει. Διότι αυτός δεν είδε τον Σεραφείμ να παίρνει αμέσως τον άνθρακα από το νοητό θυσιαστήριο του ουρανού. Τούτον τον επήρε ο Σεραφείμ με την λαβίδα, με την οποία άνοιξε και τα χείλη του, δίδοντας την κάθαρση. Αυτή η εμπειρία της λαβίδας, η οποία λαβίδα είναι η προτύπωσης και προεικόνησης της υπεραγίας Θεοτόκου, ήταν το ίδιο με εκείνο το μεγάλο θέαμα που είδε ο Μωυσής, μια βάτο που ήταν αναμένη με πυρ και δεν κατακαιόταν, και η οποία και εκείνη η βάτος εις το όρος Σινά, η οποία κεγόταν, καταφλεγόταν αλλά δεν κατακαιόταν, είναι και αυτή η προτύπωση της υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία δέχθηκε μέσα της το πυρ της θεότητος και δεν κατεφλέχθη. Ποιος δεν γνωρίζει ότι εκείνη η βάτος και αυτή η λαβίδα, λέει ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς, ήσαν ως η Παρθενομήτωρ που συνέλαβε μέσα της το θείο πυρ απυρπολίτως, χωρίς δηλαδή να πυρπολιθεί, χωρίς να καυθεί η ίδια. Αφού και εδώ αρχάγγελος εμεσίτευσε στη σύλληψη και συνήνωνε δι' αυτής τον έρωτα την αμαρτία του κόσμου με το ανθρώπινο γένος και με την απόρριτη συνάφεια μας εξάγνησε. Επομένως αυτή η Παρθενομήτωρ είναι η μόνη μεθόριο κτιστής και άκτης της φύσεως. Χώρεσε μέσα της τον αχώρητο παντή, τον Θεό που δεν χωράει πουθενά, τον χώρεσε μέσα της. Γι' αυτό και είναι σύνορο κτιστής και άκτης της φύσεως, ανθρώπου και Θεού. Όσοι βέβαια γνωρίζουν τον Θεό, θα αναγνωρίσουν και αυτήν ως χώρα του αχωρήτου, και αυτοί θα υμνήσουν μετά το Θεό όσοι υμνούν το Θεό. Αυτή είναι και αιτία τον πριν από αυτή και προστάτης τον μετά από αυτή και πρόξενος των αιωνίων αγαθών. Όλα μας τα δίδει ο Θεός για της υπεραγίας Θεοτόκου. Αυτή είναι η υπόθεση των προφητών, αρχή των Αποστόλων, εδραίωμα των μαρτύρων, κρυπίδα των διδασκάλων. Αυτή είναι η δόξα των επιγείς, η τερμνότης των ουρανίων, το εγκαλόπισμα όλης της κτήσεως. Είναι η χαρά του ουρανού και της γης και λίμωνος αυτούς οι οποίοι την βλασφημούν. Είναι η μητέρα του Θεού. Είναι η καταρχή, η πηγή και η ρίζα της αποθησαυρισμένης για μας ελπίδος στους ουρανούς.
Η ελπίδα της σωτηρίας μας είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Αυτή την ελπίδα, καταλήγει ο Άγιος Γρηγόριος, ήθε να αποκτήσουμε όλοι εμείς με τις δικές της πρεσβείες για μας. Σε δόξα του προαιώνων γεννηθέντος από τον Πατέρα και σαρκωθέντος κατά τους τελευταίους αιώνες από Αυτήν Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Ας δοξάσουμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, και την υπεραγία μητέρα Του, την Πανυπέραγνον, όπως την ονομάζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, την Πανυπέραγνον Θεοτόκον, γιατί πράγματι δεν υπήρξε ποτέ άλλος άνθρωπος αγνότερος από την υπεραγία Θεοτόκο, αλλά δεν υπήρξε ποτέ και άλλος άνθρωπος ταπεινότερος από την υπεραγία Θεοτόκο. Γι' αυτό και είπε, επέβλεψαν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Είδε ο Θεός σε μένα που είμαι το ουδέν, το τίποτε. Είδε ο Θεός και με ευλόγησε και με αγίασε και με θέωσε δια του γεγονότος ότι έγινα διάκονος εις την ενανθρώπιση Του. Αυτήν ας επικαλούμαστε, αγαπητοί αδελφοί, πάντοτε. Αυτήν ας παρακαλούμε να μας σκεπάζει, να μας δίνει δύναμη και μετάνοια, έτσι ώστε και προσωπικά και οικογενειακά και ως έθνος και ως κόσμος ολόκληρος, ως οικουμένοι, να μετανοήσουμε αληθινά, να ευχαριστήσουμε στον Κύριο και να αξιωθούμε κι εμείς, κοινωνώντας το αχράντου σώματος και το τιμίου αίματος του Υιού της, το οποίο σώμα ο Υιός της το πήρε από Αυτήν, να αξιωθούμε της Βασιλείας Του και να χαιρόμαστε μαζί της αιώνια. Το δε Θεοί μου δόξα πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.